μια ακόμη κατηγορία από την μη κυβερνητική οργάνωση που πρωταγωνίστησε στον Εύρο με την δίθεν νεκρή Μαρία, έχουμε στην ΚΟΟ. Η μη κυβερνητική οργάνωση Aegean Boat Report σε ανάρτησή τη κατηγορεί την χώρα μα ξανά. Σύμφωνα με την καταγγελία, πρόκειται για Παλαιστίνιου πρόσφυγε που έφτασαν στην ΚΟΟ, απήχθησαν από του κουκουλοφόρου των ελληνικών αρχών και πετάχθηκαν σε ένα βαν δεμένοι και με καλυμμένα τα μάτια με ταινία. Σύμφωνα με την καταγγελία της Aegean Boat Report, χωρίς ακόμα να υπάρχουν περαιτέρω λεπτομέρειες και διευκρινήσεις για το περιστατικό, ομάδα 14 ατόμων, ανάμεσά τους και παιδιά που έφτασαν στο νησί, πιάστηκαν από μασκοφόρους καταδρομής, ξυλοκοπήθηκαν, τοποθετήθηκαν στο πίσω μέρος ενός φορτηγού με πλαστικές χειροπέδες και τα μάτια τους κλειστά με ταινίε. Παρακαλούν για βοήθεια, όλοι ξέρουμε τι θα γίνει αν δεν υπάρξει παρέμβαση από τοπικούς φορείς ή δημοσιογράφους της περιοχής. Αυτό είναι το έργο των ελληνικών αρχών. Το έχουμε δει τόσε φορέ στο παρελθόν. Αυτό δεν θα τελειώσει καλά. Είναι ζωντανή μετάδοση. Άνθρωποι έχουν παγιδευτεί μέσα σε αυτό το φορτηγό. Καθώ δημοσιεύουμε, ήρθε η ώρα να δράσουμε. Άλλο που δεν ήθελαν οι Τούρκοι, αμέσω δημοσιοποίησαν το βίντεο κατηγορώντα την χώρα μα ξανά και ξανά. Η ίδια μοικιόλο τυχαίω ήταν και στην ψέρι μου όπου βγήκαν 39 μετανάστε στην κατή του νησιού. Αναμένουμε απαντήσει από τι τοπικέ ελληνικέ αρχέ, καθώ και την εξέταση του βίντεο από την συγκεκριμένη ΜΚΙΟ που εργάζεται συστηματικά κατά τη χώρα μα. Χθε αναφέραμε ότι πιθανόν χιλιάδε Αφρικανοί μετανάστε από την Σομαλία, την οποία ελέγχει η Τουρκία που διατηρεί και στρατιωτική βάση, αναμένουν το πράσινο φω των τουρκικών υπηρεσιών για να επιχειρήσουν μέσω λαθρεμπόρων πρακτόρων τη MIT να εισέλθουν παράνομα στο Αιγαίο την καλοκαιρινή περίοδο. Σύμφωνα με το τουρκικό κρατικό πρακτορείο Ειδήσεων Ανατολού, η Τουρκία σώζει 14 παράτυπου μετανάστε που αποθήθηκαν από την Ελλάδα. Συγκεκριμένα αναφέρει πω οι παράτυποι μετανάστε προέρχονται από την Ιεμένη, το Σουδάν και την Ερυθρέα, λέει η διοίκηση τη ακτοφυλακή. Η τουρκική ακτοφυλακή διέσωσε την Κυριακή 14 παράτυπου μετανάστε στο βόρειο Αιγαίο πέλαγο που αποθήθηκαν παράνομα στα τουρκικά χωρικά ύδατα από τι ελληνικέ αρχέ. Ομάδες διοίκηση του Λιμενικού Σώματος Βορείου Αιγαίου διαπίστωσαν ότι υπήρχαν παράτυποι μετανάστες σε σωσίβια σχεδία στα ανοιχτά του Αιβατζίκ. του Τσανάκαλε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.